Δουλειέ τι παίρνανε τη δική μα και πηγαίνανε παντού. Ήταν πολύ αγαπημένοι. Πολύ αγαπημένοι ήταν. Μα γι' αυτό σου λέω ότι αυτοί οι Τούρκοι ήταν άλλοι. Ήταν σαν και εμά. Αλλά είμαστε κι εμεί καλοί. Κι εμεί καλοί. Περιμένανε το Πάσχα πότε να έρθει να του πάμε σε ορισμένα βέβαια σπίτια που ήσαν στην περιοχή τη δική μας, τα κόκκινα αυγά και τα τσορέκια κάμναμε εμείς, όχι αυτά τα τσορέκια που γίνεται, σε τόσο μέγεθος κάμνανε, ναι, και τα περιμένανε το Πάσχα. Ναι, το θυμάμαι που τα κουβαλούσαν με τον αδελφό μου, τον Παύλο. Και οι Τουρκάδες πάλι, κάνανε εκείνο το, τη γιορτή του, το Ραμαζάνι που λένε και τα λοιπά, κάνανε τις πίτες. Σπίτες. Και αυτοί φέρνανε σε εμάς. Φέρνανε. Ανταλλαγές τέτοιες γινόταν. Ο μπαμπάς μας λέγει, ήταν εφέντηδες, λεγόνσαν οι μεγάλοι κύριοι βέβαια. Τον έπαιρνε, λέει, τον Αλή Εφέντης, κάποιος φίλος του ήταν, πατέρα μου ήτανε. Τον πήγαινε στην εκκλησία. Και εκείνος τον πήγαινε, τον πατέρα μου, στο τζαμί. Έρχονταν οι Τούρκοι. Και μας έλεγε, βγάτε τη Φατμά σας όξο. Η Φατμά ήταν η εικόνα, η Παναγία. Βγάλτε τη Φατμά να την γυρίσει, να βρέξει. Μόλις την γύριζαν, έβρεκε. Διδό ήμουνα πάντα. Και κάτω διδό ήμουνα και εδώ διδό ήμουνα. Δεν μπορούσα, ήταν αρχαίο όνομα που το σεβόταν και αυτοί. Τα αρχαία ονόματα και τα αρχαία τοπία τα φοβόταν και οι Τούρκοι, ξέρεις. Τους έπιανε κάποιος φόβος να τα αγγίξουν και να τα πειράξουν. Γιατί τα σπάσαμε τα γάλματά των. Γιατί τους διώξαμε από τους ναούς των. Διόλου δεν πέθαναν γι' αυτό οι θεοί. Αδερφικά περνούσαν. Δηλαδή, εάν συναντήσεις τον. Ήτανε φιλήσυχοι. Αλλά το 22 τώρα φουριέψαν και αρπάσαν τα τουφέκια. Εκείνοι που δεν μιλούσαν εκεί ήταν, ήμασταν σαν αδέρφια. Άγριοι γίνηκανε. Όταν εξαγριώθησαν οι Τούρκοι πριν να μας εξορίσουνε, ένας ο οποίος είχε προφανώς ευεργετηθεί από τον πατέρα και είχε τον βαθμό του λοχείου στον Τούρκο στρατό, ήλθε, τον γνώριζε τη μητέρα και είπε «Αγγέλα Αμπλά», «Αμπλά» θα πει «κυρία», «μεγάλη κυρία», «εγώ θα κοιμάμαι έξω από το δωμάτιο τας». Δεν τολμούσε να κοιμηθεί στο δωμάτιο μέσα, διότι ήταν γυναίκες και τέτοια και κοιμόταν έξω. Εμείς από φόβο, πως θα παραβιάσει την πόρτα παρόλο ότι μας φύλαγε ο άνθρωπος, γεμίζαμε πίσω από την δίφυλη πόρτα τα γιούκια. Ξέρετε τα γιούκια τι είναι, τα στρώματα κλπ. Ο Τούρκος εμπιστοσύνη δεν έχει. Ο Τούρκος είναι Τούρκος. Τον Έλληνα δεν τον χωνεύει. Ποτέ ο Θεός να κατηβεί δεν θα τον χωνέψει. Μάλιστα, ρωτούσα κάποτε διαφιλία μου τη μητέρα μου, Παμάλο, γιατί να μαθαίνουμε εμείς τουρκικά και να μην μαθαίνουν οι Τούρκοι ελληνικά. Παιδί μου λέει, καλύτερα έτσι, για να μην μας καταλαβαίνουν. Η Ελλάδα, μητέρα πατρίδα, ένα κράτος γειτονικό, τόσο κοντά και συγχρόνως μακριά, όπως η ελπίδα. Και τα παιδιά, πώς φανταζόντουσαν την Ελλάδα πριν τη γνωρίσουν. Ο πατέρας μου μας είχε μεγαλώσει με την αγάπη για την Ελλάδα και μας
μιλούσε πάντα για την Ελλάδα και μας το όνειρό μας ήταν να βρεθούμε μια μέρα στην Ελλάδα. Να τη γνωρίσουμε κι εμείς και να την αγαπήσουμε όπως την αγαπούσαμε με τις κουβέντες του μπαμπά μου. Για μας τα παιδιά ήταν ένα, η Ελλάδα ήταν ένα κράτος, ένα βασίλειο φανταστικό. Τη φανταζόμουν σαν παιδί το βασιλικό κήπο και τα παιδιά να περπατάνε με φουστανέλες. Αυτή ήταν η οπτασία μου. Τι σημαίνει Ελλάδα, τι σημαίνει ελληνισμός? Δεν το ξέραμε εμείς. Τι σήμαινε, μας το λέγανε σαν παραμύθι και λίγο μας τρόμαζε. Θυμάμαι μια φορά, είμαστε όλοι δε, όπως όλοι οι εκτός Ελλάδος Έλληνες, είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες. Κρύβαμε στα πατάρια μας βιβλία «Ο Αθανάσιος Διάκος» και τέτοια, τα οποία κατεβάζαμε, τα διαβάζαμε και τα ξαναβάζαμε να τα κρύψουμε. Όταν ο πατέρας μου βγήκε στην Αίγυπτο και έφερε τη σημαία, την είχε εδώ τη λήξη, μας φώναξε ο πατέρας μου, την έβαλε η μητέρα μου στο μεταξωτό σεντόνι και λέει ο πατέρας μου, ξέρετε τι είναι αυτό? Εμείς τι να ξέρουμε? Είχαμε ιδέα από... Λέει, αυτό συμβολίζει την πίστη μας, είναι η σημαία η ελληνική. Είχαμε μία δεσπέντσια στην τραπεζαρία και άνοιγε το σιρτάρι, σήκωνε κάτι, ένα μέσα τι είχε και εκεί ήταν ο εθνικός ύμνος και μας μάθαινε τον εθνικό ύμνο. Και κατά τρόπων συνωμοτικών το νιώθαμε εμείς παιδιά στην ηλικία που είμαστε. Ρόδο μου, Ρόδο, Αμαραντό. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ελευθέριος Βενιζέλος επιτυγχάνει τη συγκατάθεση των μεγάλων δυνάμεων και με εντολή τους, ο ελληνικός στρατός έρχεται στη Σμύρνη στις 14 Μαΐου 1919 για να τηρήσει την τάξη στην περιοχή και να προστατεύσει τους Έλληνες κατοίκους. Συγκατάθεση που επικυρώθηκε λίγο αργότερα, τον Αύγουστο του 1920, με τη Συνθήκη των Σευρών. Σύμφωνα με τη Συνθήκη, η Ελλάδα θα προσαρτούσε τη Σμύρνη με πλήρη κυριαρχία σε 5 χρόνια ύστερα από ευνοϊκό δημοψήφισμα. Η άφιξη του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη ξεσήκωσε τις ψυχές. Η μακρινή ελπίδα μπορούσες πια να την αγγίξεις. Κλαίγαμε όλοι και τους αγκαλιάζαμε και μας φιλούσαν και τους φιλούσαμε. Θυμάμαι. Η προκυμαία της Σμύρνης κάθε μέτρο να είναι και σημαία. Γαλανόλευκος, απ' άκρο εις άκρο. Και βγαίνουνε τα στρατεύματα εκεί. Γίνεται παρέλαση, έγιναν κάτι επεισόδια που δημιουργήθησαν από κάτι τσέτες οι οποίοι χτυπήσαν, αλλά αυτό μετά ησύχασε. Ο ενθουσιασμός μας ήταν απερίγραπτος. Όλος ο κόσμος στην προκυμαία. Στα παράθυρα, στους εξώστες, επάνω σε τραπέζια, σε καρέκλες, ήτανε ένα πράγμα λυσμόνητο. Το λέω τώρα και... Μας καλούσανε στα βαπόρια μέσα και πηγαίναμε εμείς πια, χαρά που μπαίναμε στα βαπόρια και μάθαμε και τραγούδια ειδικά και τα λέγαμε και τα τραγούδια. Ξεσηκώθηκε ο Λυκείος, ο Δεσπότης, οι παπάδες με στα άμφια, τα χρυσά, βγήκαν ένα χιλιόμετρο, περπατήσαν να πάμε να υποδεχθούμε τον ελληνικό στρατό. Και εμείς με τα όργανα, τη μουσική όπως ήταν προηγουμένως, το ρομπαπαμπαρ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 αμπαraμ Και πρόβαλαν οι ΙΠΗΣ, τους έβαναν με τα λουλούδια, τους βγάλανε λόγους. Ήτανε μια μεγάλη στιγμή, χωρίς όμως να γίνονται αντεκδικήσεις στους Τούρκους, δεν έγιναν τέτοια πράγματα. Πολλαπλασιάστηκε η κοινωνική ζωή, οι δεξιώσεις, ο θηλυκό κόσμος γοητεύθηκε
από τους αξιωματικούς και έναν φαντάρο ακόμα να είχαν, και έναν 19, του προσέδιδαν ιδιότερη έγκλη, ήταν Έλληνας. Και εκεί έγινε και σκοτωμός ποιος θα τους πάρει στο σπίτι του, γιατί είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος σε εκείνο το σημείο. Και ποιος τους τραβούσαν, ποιος θα τον πάρει στο σπίτι του. Να πατήσει δηλαδή σαν Έλληνας, ανώτερος ακόμα και από, δηλαδή από τη θρησκεία, να πατήσει ο Έλληνας το κατόφλι του Βουρλιώτη. Μόλις μάθανε πως η Σμύρνη παίρνεται και βγάλαν διάγγελμα όποιος θέλει να πάει εθελοντής, όποιος θέλει, αμέσως γράφτηκε άντρας μου, εθελοντής. Τότε 20 χρονών ήταν, 25 δεν ξέρω. Και κατέβηκε από την Αμερική εθελοντής και παρουσιάστηκε στη Σμύρνη στο ελληνικό αυτό, μάχημος αμέσως, μάχημος. Μέχρι το Αφιόν Καραϊθάρα έχει πάει, μέχρι το πιο ποταμό, ένα ποταμό, μας τα έλεγε. Σανγκάριος. Είχαν πάει λέει να πλύνουν τα ρούχα τους γιατί είχαν βρωμίσει και είχαν ψηριάσει. Και τους προλάβανε λέει, τα τουρκικά αεροπλάνα και μαζέψαν τα ρούχα τους αμέσως βρεμένα και τα βάλανε βρεμένα, έρπαξαν τα τυφέκια τους. Ποιο ποταμό και ένα ποταμό. Σανγκάριος. Δεν το θυμάμαι. Το θρυλικό όνομα. Ο ελληνικός στρατός έφτασε και πέρασε το Σανγκάριο ποταμό. Στην νικηφόρα του Μικρασιατική εκστρατεία, που κατέληξε σε αυτό που ονομάστηκε μικρασιατική καταστροφή. Τα ασυγχώρητα πάθη της ελληνικής πολιτικής ζωής έδωσαν τη δυνατότητα στο τουρκικό κράτος για περαιτέρω εθνοκάθαρση με τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, οι Έλληνες που ξέφυγαν το θάνατο και έφτασαν στην Ελλάδα τις μέρες της φυγής και της σφαγής, μαζί με εκείνους που ήρθαν αργότερα με την ανταλλαγή πληθυσμών, ανέρχονται σε 1.070.000. Ο ελληνικός πληθυσμός της Μικράς Ασίας το 1920 υπολογίζεται σε 1.800.000. Αν αφαιρέσουμε και περίπου 50.000 που κατέφυγαν σε άλλα μέρη εκτός Ελλάδος, το υπόλοιπο της αφαιρέσεως, αυτοί οι υπόλοιποι 680.000, για την τελική φάση της γενοκτονίας και της εξόδου των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, δεν θα επιμείνουμε εδώ. Ενδεικτικά μόνο μια μαρτυρία ας συνοψίσει την κόλαση. Εκεί, στην κατάληψη του 22, που κατέβηκε ο τουρκικός στρατός, το έζησα ένα μαρτυρικό που το θυμάμαι, το έζησα. Τι ήταν αυτό το μαρτυρικό που έζησα και το βλέπα. Έρχονται δύο Τούρκοι στρατιώτες και παίρνουν μια κοπελίτσα. Αφού την πήραν την κοπελίτσα με τα δυσκολίας, σηκωτώντας, έπειτα από 5 ώρες τη φέρνουν τραβηχτή. Πτώμα το σώμα της. Να κλαίει αγκαλιασμένη από τη μητέρα της, η μητέρα της να το σκουπίζει το πρόσωπό της, να το βρέχει το πρόσωπό του και να διαμαρτύρεται. Να λέει «Μαμά, σαν καρνίβαλι ανιβοκατηβαίνανε στο σώμα μου. Δεν μπορώ, θα πεθάνω». Να διαμαρτύρεται στη μητέρα του
Και εκείνη λοιπόν να το παρηγοράει, να το σκουπίζει. Δεν πέρασαν 2 ώρες και ήρθανε πάλι και το πήρανε. Η μητέρα τους Τούρκους, τους στρατιώτες εννοώ, τους έλεγε αφήστε το. Αυτοί δεν ξέρανε. Το πήρανε πάλι τραβηχτώντας. Ένας από τη μια και άλλος από την άλλη το ξαναπήρανε το κοριτσάκι αυτό. Εμένα μέχρι εδώ είδα το μαρτύριο και το θυμάμαι. Δεν λέγω ψέματα, λέγω εκείνο που έζησα. Το θυμάμαι και θα το θυμάμαι μέχρι που θα κλείσω τα μάτια μου. Εδώ τελειώνει η επιχιλιετίες συνεχής παρουσία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία. Ρακένδυτη, εξαντλημένη, πεινασμένη, άρρωστη. Με τα δάκρυα που τρέχουν από τα μάτια και με τα άλλα δάκρυα που κυλούν πίσω από τα μάτια, στο λαιμό, καυτά, χαράζοντας το δρόμο τους, αποβιβάζονται οι πρόσφυγες και γεμίζουν τα λιμάνια από ανθρώπους που δεν έχουν πού να πάνε. Άλλος από τη χαρά, άλλος χειροκροτούσε, άλλος φώναζε, άλλος τσίριζε. Ήρθαν στην Ελλάδα, βγήκαν, σώθηκαν αμαρτίες μας. Η αστυνομία αμέσως ήρθε, τα φέσια κάτω. Τα φέσια να μην πατήσουν στην παραλία. Βγάζει ο παππούς μου πρώτος, να βάζει το φέσι και το πετάει στην θάλασσα. Να μην το ξαναβάλω το φέσι. Ο δάσκαλος. Κόκκινο φέσι γέμισε η παραλία τα Καρδάμιλα. Ναι, και αρχίσανε οι αστυνομίες. Νταμ, ντουμ, νταμ, ντουμ, να τα πυροβολούν σημάδια τα φέσια. Τέλος πάντων. Το πρώτο ελληνικό έδαφος που πατήσαμε ήταν η Ερμιόνη. Η εντύπωσή μας είναι ότι βρήκαμε την πόλη, Κωμόπολη, με κλειστά τα παράθυρα, κλειστές τις πόρτες και ούτε ψυχή. Οι άνθρωποι είχαν κακές πληροφορίες για τους Έλληνες, ότι θα ερχόντουσαν εξαγριωμένοι να λαιλατίσουν, να κλπ. Και εκλείστηκαν στα σπίτια τους. Είναι δε η Ερμιόνη περιοχή βασιλοφρόνων. Ενώ εμείς όλοι οι πρόσφυγες τραγουδούσαμε Βενιζέλο. Βενιζέλε πατήρ, της Ελλάδας σωτήρ, τιμημένο της Κρήτης παιδί. Αυτό ήταν το τραγούδι μας. Όταν ήρθαμε στην Ελλάδα, δεν μας άφησαν να κατεβούμε κάτω, να μπούμε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στον Πειραιά για μια στιγμή. Άσε που είχε γεμίσει ο Πειραιά στα φάλιρα, μυστήρια κλπ. Από πρόσφυγοι. Παρά μας κράτησαν σε ένα νησί που λέγεται Αγιώργης. Μας μαντρώνουν εκεί μέσα στο σειρματόπλεγμα. Λέει ποιος είναι πεθαμένος, τα πεθαμένα να τα κατεβάσουν, να τα βάλουν έξω από τα σύνορα.